Θα συμπληρώσει ο Δημήτρης Παγάς. Πάμε για την εκκίνηση της έκτης υποδρομίας. Έχει δοθεί εκκίνηση. Καλή εκκίνηση για τα άλογα. Πολύ καλή για τη μικρή Γαλλονή που θα πάρει αμέσως την πρωτοπορία. Δεν έχει καλή εκκίνηση ο Ζηναίας. Στην πρωτοπορία εύκολα η μικρή Γαλλονή. Ωραίος Έλληνας. Τώρα ο Ζηναίας εσωτερικό. Χαμπής σε καλή θέση. Εξωτερικά είναι και ο Αθηναίος, ο Σίραμπουρ. Ακόμη πιο πίσω είναι ο Δημήτρης Μπαγάσας, ο Ντάσι Μπόι και ο Χειροβίδας. Μικρή Γαλλονή στην πρωτοπορία. 1,5 μήκος από τον ωραίο Έλληνα. Εξωτερικά είναι ο Χαμπής, εσωτερικά είναι ο Ζηναίας. Ο Σίραμπουρ είναι σε καλή θέση εξωτερικά. Ο Αθηναίος πιο πίσω, ο Δημήτρης Μπαγάσας, Dancing Boy και Χειροβομβίδας. Πάντα μπροστά η μικρή Καλόνη. Στο ένα μήκος από τον ωραίο Έλληνα. Ο Χαμπής σταθερά στην τρίτη θέση. Εσωτερικά πάντα τρέχει ο Ζηναίας με τον Σίραμπουρ, τον Αθηναίο, 800. Πάντα στην πρωτοπορία είναι η μικρή Καλόνη. Είναι ωραίο Έλληνα ο Χαμπής, ο Ζηναίας πάντα εσωτερικά. Ο Σίραμπουρ ψάχνει πέρασμα εξωτερικά. Πάντα στην πρωτοπορία η μικρή Καλόνη. Ο Χαμπής τώρα με τον ωραίο Έλληνα πλησιάζουν. Και ο πίσω προσπαθεί και ο Σίραμπουρ να βελτιώσει θέση. Ο Αθηναίος έμεινε εσωτερικά. Ο Ζηναίας σταθερά η μικρή Καλόνη. Ένα μήκος από τον ωραίο Έλληνα και τον Χαμπή που πιέζουν στη δεύτερη και τρίτη θέση. Πιο πίσω προσπαθεί ο Αθηναίος στη στροφή. Μικρή Καλόνη. Ο Χαμπής με τον ωραίο Έλληνα συνεχώς καταδιώκουν τη μικρή Καλόνη που έχει το πλεονέκτημα. Ο Χαμπής τώρα προσπαθεί να περάσει στη δεύτερη θέση μαζί όμως με τον ωραίο Έλληνα. Ωραίος Έλληνας και Χαμπής τώρα στη μάχη για την νίκη. Τα δύο άλογα δίνουν την μάχη με τον ωραίο Έλληνα και τον Χαμπή εξωτερικά, ο οποίος φαίνεται είναι λίγο πιο δυνατός στο σημείο αυτό. Όμως ο ωραίος Έλληνας επιστρέφει. Ωραίος Έλληνας στην εσωτερική επιστρέφει. Ωραίος Έλληνας παίρνει τη διαφορά. Ωραίος Έλληνας θα κερδίσει. Χαμπής, Σίραμπουρ και Αθηναίος. Ωραίος Έλληνας. Θα φτάσει λοιπόν στην νίκη. Περιορίζοντας το φαβορί τον Χαμπή στη δεύτερη θέση.